Την ισχυρή σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ελλάδας ανέδειξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη φετινή διακήρυξη για την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος εν ώψη του εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου. Συγκεκριμένα, ο Εναρκτήριος Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ-Ελλάδας αλλά και ο Εμπορικός Διάλογος των δύο χωρών αναφέρονται ως παραδείγματα που συνέβαλαν τόσο στην ανάδειξη της δύναμης των διμερών σχέσεων όσο και στην εμπέδωση του περιφερειακού ηγετικού ρόλου της χώρας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αμυντική συνεργασία με τη διακήρυξη να υπογραμμίζει ότι το κοινό όραμα των δύο χωρών για μια ειρηνική και ευημερούσα περιοχή καθίσταται ιδιαίτερα εμφανές στη συνεχιζόμενη αμυντική του σχέση. Η εναλλαγή των αεροσκαφών και του εξοπλισμού του ΝΑΤΟ μέσω της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, οι πολύπλοκες διμερείς εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και η διαθεσιμότητα του κόλπου της Ούδας για τις ναυτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών αντανακλούν την αμοιβαία υποφελή συνεργασία για τη διασφάλιση της αμοιβαίας ισχύς και ασφάλειάς μας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο λόγο του Ντόναλντ Τραμπ. Να σημειωθεί ότι τα λόγια αυτά είχε χρησιμοποιήσει ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, σε μια αποκλειστική συνέντευξή του στη Δέλτα Τηλεόραση, διευκρινίζοντας μάλιστα πως το ενδιαφέρον για το λιμάνι της πόλης είναι καθαρά οικονομικό, ενώ δήλωσε ευχαριστημένος για το ότι το λιμάνι χρησιμοποιήθηκε για να στηριχθούν οι νατοϊκές και στρατιωτικές επιχειρήσεις όταν μεταφέρθηκαν αμερικανικά ελικόπτερα εκτός Ευρώπης μέσω της Αλεξανδρούπολης. Έχετε δηλώσει επανειλημμένως πως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ. Μάλιστα, έχετε πει πως πρέπει να διαδραματίσει ένα ρόλο μεγαλύτερο. Ποιος είναι αυτός ο ρόλος, αν μπορείτε να μας τον περιγράψετε, και αν έχει άμεση σχέση με τις εξελίξεις στις σχέσεις των ΗΠΑ και της Τουρκίας. And most the most important thing I would emphasize is this is an economic asset whose possibility, whose potential has not been fully realized. It's very clear when you see both the strategic location, but also. Το σημαντικότερο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ο λιμένας αποτελεί οικονομικό ατού, οι δυνατότητες του οποίου δεν έχουν γίνει πλήρως αντιληπτές. Είναι ξεκάθαρο όταν βλέπεις τόσο τη στρατηγική θέση και την υποδομή που υπάρχει εκεί. Μας χαροποίησε πολύ που μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να στηρίξουμε τις κοινές μας νατοϊκές και στρατιωτικές επιχειρήσεις πέρυσι, όταν μεταφέραμε μερικά από τα ελικόπτερά μας έξω από την Ευρώπη μέσω της Αλεξανδρούπολης. Αλλά το κύριο ενδιαφέρον μας στην Αλεξανδρούπολη και στο λιμάνι δεν είναι στρατιωτικής φύσεως, είναι οικονομικό. Το θεωρούμε σημαντικό οικονομικό πόρο και από στρατιωτικής πλευράς θα τόνιζα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας ότι υπάρχει μόνο μία βάση Σούδας και αυτή βρίσκεται στα Χανιά και δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε ως επιδίωξη άλλες βάσεις σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για τα θετικά σήματα που έχουμε λάβει από την ελληνική κυβέρνηση, από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για την στήριξη ασκήσεων, ζητήματα όπως την διέλευση ελικοπτέρων από τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη, τα MQ-9 που βρίσκονται στην Λάρισα, όμως δεν πρόκειται να χτίσουμε μεγάλες νέες εγκαταστάσεις.